Πείτε μας, κυρία Ζαμπάρα. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία από το ΤΕ για ένα ζήτημα, για ένα δρόμο που θα έπρεπε να έχει γίνει χτες. Πάρα πολλά χρόνια αυτός ο δικός άξονας που είναι σε ένα διευρωπαϊκό δίκτυο είναι στις ελληνικές καλένδες και γι' αυτό το λόγο πήραμε την πρωτοβουλία να θέσουμε με επίκαιρη ερώτηση το κρίσιμο αυτό ζήτημα στον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών. Η απάντηση που πήραμε πριν λίγες μέρες είναι ότι αυτός ο δρόμος δεν είναι στις προτεραιότητές μας. Αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε ως τοπική κοινωνία, ως επίσημοι φορείς, ως σύλλογοι, είναι να παλέψουμε να γίνει αυτός ο δρόμος, να τον διεκδικήσουμε, γιατί είναι ένας δρόμος που θα σπάσει από την απομόνωση των ομότερων Καρδανίας και των ομών Βρετανίας. Άρα νομίζουμε ότι όλοι οι φορείς μαζί, η κοινωνία σύσσωμη, θα πρέπει να διεκδικήσει το αυτονόητο, που δεν είναι άλλο από έναν δρόμο που θα συνδέει το Πλατιγιάλι με τη Λαμία, θα δημιουργήσει μια αναπτυξιακή προοπτική για τον τόπο, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, κυρίως όμως θα αυξηθεί το ΑΕΠ της χώρας. Είναι κάτι που δεν αφορά μόνο τους διοργανωμούς, είναι κάτι που αφορά όλη τη χώρα. Άρα και στο ζήτημα κόστους, οφέλους, είναι σημαντικό να γίνει αυτός ο δρόμος. Είμαστε εδώ σήμερα, θα είμαστε σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία πάρουν οι φορείς του νομού στην κατεύθυνση υλοποίησης αυτού του δρόμου και μέσα στην Βουλή και έξω στην κοινωνία, θα παλέψουμε για να προχωρήσει αυτός ο δρόμος, για να ολοκληρωθούν οι μελέτες, για να βρεθεί χρηματοδότηση και να προχωρήσουμε προς την υλοποίησή του.